Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο πρώην πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλτ Τραμπ, τόνισε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε πρέπει να προσπαθήσουν να επαναπροσεγγίσουν τη Ρωσία. Διαφορετικά, η Ρωσία θα οδηγηθεί στην αγκαλιά τη κομμουνιστικής Κίνα. Το χειρότερο που μπορεί να γίνει είναι να φέρουμε κοντά Κίνα και Ρωσία. Έχουν ήδη επανενωθεί επειδή αναγκάζονται να το πράξουν. Η ρωσική στροφή ήταν πολύ, πολύ κακή για τι σχέσει μα με τη Ρωσία, αναφέρει ο 45 πέμπτο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλτ Τραμπ. Αφορμή για τα σχόλια του Τραμπ, στάθηκε ο τελευταίο στρατιωτικό ελιγμός τη Ρωσία στην Κρυμαία, ο οποίο ανησύχησε τη Δύση. Ταυτόχρονα, το Κομμουνιστικό Κόμμα τη Κίνα έστειλε πολύ άριθμα βομβαρδιστικά και πολεμικά αεροσκάφη στη ζώνη αεράμινα τη Ταϊβάν. Το σχόλιο του τέλο Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών αντικατοπτρίζει μια σημαντική στρατηγική αξιολόγηση την οποία συμμερίζονται οι δικοί τη Κίνα. Προειδοποιούν τι Ηνωμένε Πολιτείε για έναν πόλεμο δύο μετόπων. Ω εκ τούτου απαιτείται επιγόντω μια στρατηγική. Οι σχέσει μεταξύ Κίνα και Ρωσία φαίνονται πάντα να είναι σε κλίμα ενότητο. Στην πραγματικότητα όμω είναι δύο χώρε διχασμένε. Αναφέρει ο Τάν Τζιγκουάν, πολιτικό αναλυτή που ασχολείται με θέματα που αφορούν την Κίνα. Σύμφωνα με τον ίδιο, υπάρχουν σοβαρέ ιδεολογικέ διαφορέ μεταξύ των δύο χωρών. Υπάρχει δυσπιστία επίση λόγω προηγουμένων εδαφικών διαφορών. Κατά τη διάρκεια του εμπορικού πολέμου ΗΠΑ, ο Ρώσο ηγέτη Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε δημόσια ότι δεν θα πάρει θέση. Ανταυτού παρέθεσε μια κινέζικη παροιμία. Όταν οι τίγρεις αγωνίζονται στην κοιλάδα, ο σοφός πίθηκος κάθεται εκεί και περιμένει να δει ποιος θα κερδίσει. Ο ίδιο αναλυτή επισημαίνει ότι η οικονομία τη Ρωσία βρίσκεται σε χαμηλό σημείο. Το ΑΕΠ τη είναι περίπου ισοδύναμο με εκείνο μια μόνο επαρχία τη Κίνα και εκφράζει τη βεβαιότητα ότι η Ρωσία δεν πρόκειται να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ και ότι η στάση τη είναι στρατηγικά αμυντική. Και προσθέτει ότι το Πεκίνο θέλει να εξάγει το ολοκληρωτικό του σύστημα στον κόσμο. Υπ' αυτήν την έννοια, η Κίνα αποτελεί μεγαλύτερη απειλή από τη Ρωσία. Επισημαίνει μάλιστα ότι αν το Κομμουνιστικό Κόμμα τη Κίνα προσαρτήσει επιτυχώ την Ταϊβάν με τη βία, τα πολεμικά πλοία τη Κίνα θα μπορούσαν να εισέλθουν στον Ει Ανεμπόδιστα και να απειλήσουν τα αμερικανικά εδάφη στο δυτικό Ειρηνικό. Βαλιστικοί πύραυλοι θα μπορούσαν να κτυπήσουν την Αμερικανική Ήπειρο από τα υποβρύχιά του.